αγαπητοί τηλεθεατές, γνωρίζετε κι εσείς, όπως γνωρίζουμε κι όλοι, ότι ο κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα από το φύλο του, από την ηλικία του, από τη θρησκευτική του πεποίθηση, από το σεξουαλικό του προσανατολισμό, από την πολιτική του τοποθέτηση, δικαιούται ανθρωπιστικής βοήθειας. Για αυτή λοιπόν σήμερα τη βοήθεια ερχόμαστε να μιλήσουμε με τους γιατρούς του κόσμου, μια που είναι παρόντες σε όλα τα γεγονότα, όχι μόνο του νομού και της Ελλάδας, αλλά του κόσμου. Σήμερα κοντά μας η κυρία Άννα Γεβανιού, την οποία την γνωρίζετε όλοι, γιατί εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι η υπεύθυνη των γιατρών του κόσμου εδώ στο νομό Καβάλας. Βέβαια, η δράση της δεν αφορά μόνο τον νομό, γιατί θα μας μεταφέρει και νέα από τον ευρύτερο χώρο των γιατρών του κόσμου πανελλαδικά. Και ένας καινούριος καλεσμένος της δικής μας εκπομπής, ο κύριος Ιωσήφ Κουγιουμτζόγλου, ο οποίος είναι οδοντίατρος και ο οποίος συμμετέχει στις ανθρωπιστικές αυτές δράσεις μέσα από την δική του ειδικότητα. Χαίρομαι πολύ που σας έχω σήμερα κοντά μας. Η οδοντιατρική και ό,τι αφορά την υγιεινή του στόματος έχει πολύ μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα από τη μικρή ηλικία. Χαίρομαι που είστε μαζί μας και θα μιλήσουμε και γι' αυτό σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, κυρία Μαρολίδου. Αγαπημένη, να μιλάμε, γιατί είμαστε παλιές γνώριμες και μέσα από αυτή την εκπομπή. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές και κάθε χρόνο θέλουμε να τα λέμε, ιδιαίτερα στην αρχή του χρόνου, έτσι για να κάνουμε μία ανασκόπηση της χρονιάς που πέρασε, αλλά και να βάλουμε και τους στόχους για την καινούργια χρονιά. Ακριβώς έτσι όπως το είπε, Στέλλα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν και να δούμε. Φέτος η χρονιά ήταν γεμάτη, γιατί ήταν και γεμάτος ο κόσμος από άσχημα γεγονότα, έτσι. Πάρα πολύ άσχημα γεγονότα. Ναι. Θα ξεκινήσουμε τα πανελλαδικά. Οι γιατροί του κόσμου αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη Θεσσαλία. Έχουν δημιουργήσει ένα γραφείο ευαλωτότητας. Μπορεί να έχει ξεπεραστεί στα πανελλαδική εμβέλεια, στα κανάλια, να θεωρούν μάλλον ότι έχει ξεπεραστεί το πρόβλημα αυτό. Οι άνθρωποι όμως αυτοί εξακολουθούν και βρίσκονται σε άθλιες συνθήκες. Και αυτόν τον λόγο οι γιατροί του κόσμου βρίσκονται εκεί. Έχουν δημιουργήσει στο Δήμο Παλαμά ένα γραφείο ευαλωτότητας. Καλύπτουν και τις γύρω περιοχές με ψυχολόγο, με κοινωνικό λειτουργό, με γιατρούς και με φάρμακα. Και στην αρχή έγινε και διανομή από είδη τομικής υγιεινής και ό,τι άλλο, και καθαριστικά και ό,τι άλλο χρειαζόταν αυτοί οι άνθρωποι. Βρισκόμαστε λοιπόν κοντά τους και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω κάτι στους τηλεθεατές. Μας πληγώνει αφάνταστα το γεγονός. Όταν συμβαίνει οποιαδήποτε καταστροφή στην Ελλάδα και διαβάζουμε κάτω από την καταστροφή την οποία ανακοινώνεται τα σχόλια. Πού είναι η ΜΚΟ? Είναι εκεί η ΜΚΟ. Εάν εσείς δεν φροντίσατε να ενημερώνεστε σωστά, όπως ας πούμε για μία δωρεά που μας έγινε πριν. Έχεις απόλυτο δίκιο, το έχω διαβάσει. Έγινε μία δωρεά πριν από ορισμένο χρονικό διάστημα. Είναι συμβολή πολλών οργανώσεων. Αμέσως. Μακάρι τα χρήματα να πάνε στον τόπο τους. Έχουμε δώσει δείγματα γραφής όλα αυτά τα χρόνια. Το ποιοι είναι οι γιατροί του κόσμου. Του τι παραλαμβάνουμε, μπορεί, και παραδίδουμε τα πάντα. Εντάξει, ναι, υπάρχει δυσπιστία, γιατί έχουμε. Στέλλα μου, ας ενημερωθούν. Έτσι, ναι, αυτό είναι το σωστό. Πριν κάψουν τα φλουρά μαζί με τα ξερά, ας φροντίσουν να ενημερωθούν. Όλους ένα τσουβάλι και στη θάλασσα. Όχι, δεν γίνεται. Και δεν είναι σωστό, γιατί χάνουν την αξιοπιστία τους κάποιοι σύλλογοι, κάποιες οργανώσεις, κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι φροντίζουν πάντα για το καλό και είναι αρρωγοί ανά πάσα στιγμή. Οφείλω να παραδεχθώ ότι με το προσφυγικό δημιουργήθηκαν τόσες ΜΚΟ οι οποίες παίρναν κάποια χρήματα χωρίς να έχουν στην κυριολεξία λόγο ύπαρξης. Mm-hmm. Αυτό ναι, οφείλω να το παραδεχτώ. Αλλά από εκεί και μετά εξετάζεις μια παγκόσμια οργάνωση, εξετάζεις, βλέπεις καθημερινά στις αναρτήσεις του τι προσφέρει, τι κάνει, πού βρίσκεσαι και από εκεί και μετά σχολιάζεις. Ιδιαίτερα για τον νομό μας δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Και το βλέπεις και εσύ και το βλέπει και όλος ο κόσμος που είναι γύρω από τους γιατρούς του κόσμου. Είναι χορηγοί, στηρίζουν τη δική σας προσπάθεια με κάθε τρόπο που μπορούν στην εποχή που ζούμε, έτσι. Και να προσθέσω, δεν είναι μόνο για τον νομό. Είναι το γραφείο το τοπικό της Καβάλας. Καλύπτει όλη την περιφέρεια. Ναι. Καλύπτει όλη την Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Δηλαδή δεν είμαστε αποκλειστικά για τον νομό της Καβάλας. Οι δράσεις μας πιάνουν μέχρι και την Κομωτινή και την Αλεξανδρούπολη και τον Εύρο. Πολύ σωστά. Και τη Δράμα. Το διορθώσατε. Ναι.
Θα ήθελα να πω ότι 28 του μηνός, 28 12, ένα εξοπλισμένο ιατρείο έφυγε για τη Γάζα για να βρεθεί εκεί και να παρέχει σε αυτού του ανθρώπου στις κατάστασεις, δράμα... τις οποίες βρίσκονται ανθρωπιστική βοήθεια. Ήταν ένα πλήρες εξοπλισμένο ιατρείο για να μπορεί, κινητή μονάδα, για να μπορεί να παρέχει βοήθεια ανθρωπιστική εκτός νοσοκομείου. Γιατί τα νοσοκομεία... Ξέρετε, ενημερωθήκατε, αν έφτασε σωστά, αν λειτουργεί ναι. Και αν... γιατί πριν γίνει οτιδήποτε, πριν οποιαδήποτε κίνηση γίνει, ενημερωνόμαστε από το παγκόσμιο, το γιατρό του κόσμου, για τις ανάγκες, για το τι μπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα τις περιοχές αυτά και από εκεί και μετά παίρνουν οι αποφάσεις και στέλνονται οι μονάδες οι οποίες στέλνονται. Όχι, αν γίνεται πήγαν στον προορισμό τους, ναι, λέω, ναι, όχι για το τι είχαν ανάγκη, τώρα αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από τα πάντα. Σε αεροπλάνο και άμεσα αυτά τα πράγματα βρέθηκαν μάλιστα, εκεί. Πήγαν. Υπάρχει στην Αθήνα πρόγραμμα Ρωμά, κοινωνική λειτουργία, ψυχολόγοι, γιατροί κάνουν μια προσπάθεια εδώ και αρκετό καιρό να ενταχθούν αυτοί οι άνθρωποι, να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να ενταχθούν στην κοινωνία. Πηγαίνοντας τα παιδιά τους στα σχολεία. Σχολείο, παιδεία, το βασικό. Το βασικότερο, δίνοντας κάποιες οδηγίες στους γονείς για καλύτερη ενημέρωση. Στην Αθήνα φυσικά υπάρχουν και στη Θεσσαλονίκη οι δρόμοι της Αθήνας. Και όταν λέμε δρόμοι της Αθήνας, Στέλλα, είναι κάθε βράδυ κοινωνική λειτουργή, γιατροί, νοσηλευτές. Πηγαίνουν σε περιοχές στις οποίες γνωρίζουν ότι μένουν άστεγοι, τους δίνουν επιπλέον σκεπάσματα, ρούχα, μια μερίδα φαγητό και κάποιο ζεστό ρόφημα. Αυτό γίνεται κάθε βράδυ σχεδόν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συγχαρητήρια στους ανθρώπους αυτούς. Είχα κάνει μία εκπομπή τότε, είχα μιλήσει με τους ανθρώπους αυτούς όταν έκανα εκπομπή στο κανάλι της Θεσσαλονίκης και πραγματικά εντυπωσιάστηκα από το έργο τους. Χαίρομαι που μαθαίνω ότι συνεχίζει. Συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια. Υπάρχει ξενώνας αστέγων, αστέγων γενικά σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, στον οποίο ο ξενώνα μπορούν να επισκεφθούν άτομα τα οποία είναι άσταγοι, κάνουν ένα μπάνιο, τρώνε ένα ζεστό φαγητό, τους δίνουν καθαρά ρούχα, μπορούν να υποκοιμούνται και κάνουν κάποιες προσπάθειες. Σε κάποιους από αυτούς βάζουν ακουστικά για να μπορέσουν να βρουν μια δουλειά. Συγχρόνως ψάχνουν να τους βρουν δουλειές. Κάποιοι έχουν προβλήματα με τα μάτια τους. Τους χορηγούν, φροντίζουν και μπορούν, γιατί είναι ανασφάλιστοι και είναι δύσκολο να συνταγογραφηθούν αυτά τα πράγματα. Φροντίζουν να πάρουν αγελιά ή οτιδήποτε άλλο έχουν ανάγκη. Για να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι, με την βοήθεια και των κοινωνικών λειτουργών και των ψυχολόγων, να ενταχθούν στην κοινωνία, να βρουν μια δουλειά και να πάψουν να ζουν σε αυτές τις συνθήκες. Βλέπεις ότι ο αριθμός αυτών των ανθρώπων αυξάνεται ή παραμένει στάσιμος? Για τώρα κάνουμε μια στατιστική σχετικά με το πρόβλημα. Αυτό δεν πρόβλημα. Μπορούμε να το πούμε, γιατί ο συγκεκριμένος ξενώνας δέχεται πάντα έναν ορισμένο αριθμό ατόμων. Μάλιστα. Οπότε ξέρουμε ότι είναι πάντα γεμάτος. Πάντα γεμάτος. Υπάρχει ο ξενώνας ευάλωτων γυναικών. Αυτό κι αν είναι. Ο οποίος ναι, φιλοξενεί και αυτός κακοποιημένες γυναίκες που έχουν έρθει από χώρες του εξωτερικού και βρίσκονται σε πολύ άθλιες συνθήκες. Και για αυτές τις γυναίκες γίνεται πάλι απαραίτητη προσπάθεια να μάθουν τη γλώσσα, να ενταχθούν, να πάνε τα παιδιά του σχολείο. Όλη αυτή η προσπάθεια. Είναι και μια φυσικά, δουλειά, είναι ελεύθερες, ναι, για να αξιοπρεπήσει η δουλειά αυτή. Τα πολυιατρία μας, τα οποία λειτουργούν Αθήνα Θεσσαλονίκη, με διάφορες ειδικότητες γιατρών, κάθε μέρα δέχονται ανασφάλιους τους, δέχονται πρόσφυγες, δέχονται οικονομικούς μετανάστες, λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή καθημερινά, ώρες εργασίας και παρέχουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Από ιατρική περίθαλψη και τα φάρμακα των ανθρώπων. Δωρεάν τα φάρμακα είναι... των ατόμων τα οποία τους επισκέπτονται. Και αυτά βάσανο για πάρα πολλούς ανθρώπους. Δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, δεν έχουν την πρόσβαση να πάρουν τα φάρμακά τους, ενώ πάσχουν από διάφορες ασθένειες. Αρθούμε λίγο και στο ρόλο του κυρίου Κουγιουμτζόγλου να μας πει πώς ο εθελοντισμός λειτουργεί μέσα από την οδοντιατρική ειδικότητα. Ο εθελοντισμός λειτουργεί μέσα από την οδοντιατρική ειδικότητα, γιατί τα τελευταία χρόνια βέβαια έχουν περιοριστεί λίγο οι πράξεις που κάνουμε, αλλά και μόνο που πάμε τα τελευταία χρόνια και ενημερώνουμε σε δημοτικά, λόγω κορονοϊού βασικά, ναι, έχουν περιοριστεί πολλά, αλλά πάμε σε δημοτικά σχολεία ενημερώνουμε, πάμε σε δομές αμαία επίσης ενημερώνουμε. Χορηγούμε πακετάκια με υλικό, με υγειονομικό υλικό, μάσκες, αντισηπτικά, μαντιλάκια,
Εμείς όταν πηγαίνουμε για καθαρά τον οδοντιατρικό έλεγχο ή την ενημέρωση, χορηγούμε οδοντόβουρτσες και οδοντόκρεμες. Οπότε δουλεύει ο εθελοντισμός. Mm-hmm. Υπάρχει, ευτυχώς υπάρχει ακόμα και υπάρχει και αυτό το κομμάτι, γιατί σε κάποιους τομείς και σε κάποιες δομές είναι δύσκολο το να βρούνε κάποιον να τους ενημερώσει ή να πάνε μόνοι τους σε κάποιο ιατρείο ή σε κάποιο νοσοκομείο, σε κάποια δομή υγείας, να ενημερωθούν και να ασχοληθεί κάποιος με την υγεία τους. Βέβαια, σε πάρα πολλές δομές, όχι σε ελάχιστες. Τώρα, άνθρωποι με προβλήματα κίνησης και με διάφορα άλλα προβλήματα, από κοινωνικές ομάδες οι οποίες ζουν ναι. μέσα σε συνθήκες αθλειότητας, δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε συνθήκες. Δεν είναι μόνο οι συνθήκες αθλειότητας, είναι και κάποια άτομα τα οποία δεν είναι εύκολη πρόσβαση σε κάποιο ιατρείο. Ναι. Είτε είναι τα κινητικά, είτε... Το οικονομικό θα το βάζετε, που είναι και αυτό... Είναι ένα βασικό και αυτό, εννοείται. Σημαντικότατο. Ειδικά στην οδοντιατρική πράξη. Ειδικά στην οδοντιατρική πράξη. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Να έρθει κάποιος δηλαδή για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα, το οποίο πρόβλημα παρουσιάζεται και συχνά κατά τη διάρκεια μιας ζωής. Εννοείται. Ναι. Εννοείται. Λοιπόν, πώς συμπράξατε με τον κύριο Κουγιουμτζόγλου και πώς είδατε... Ο Ιωσήφ έρχεται πρώτη φορά να μπαίνει σε σένα, σαν καλεσμένος. Είναι όμως από τα πιο απαλά μέλη του γιατρών του κόσμου. Από τη μέρα που ξεκινήσαμε το γραφείο στην Καβάλα, το 2007 είναι δίπλα μας, συμμετέχει σε όλες τις αποστολές, τις οποίες πραγματοποιούμε, και όχι μόνο στην Καβάλα. Δράμα, Ξάνθη, Κομωτινή, είναι πάντα μαζί μας. Είναι τώρα είναι ο αποκλειστικός ο γιατρός μας. Τον γιατρό του κόσμου. Σε κάποιες περιπτώσεις βοηθάει και ο κύριος Φέσας, ο πρώην πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και μόνο σε κάποιες περιπτώσεις που χρειαστήκαμε να επισκεφτούμε στο πλαίσιο της εβδομάδας υγείας πάρα πολλά σχολεία σε όλο τον νομό, εκεί χρειαστήκαμε τη βοήθεια του Ιατρικού Συλλόγου, οπότε και για τη Θάσο και για το Δήμο Νέστου. Συμμετείχαν και κάποιοι άλλοι γιατροί. Σε μικρά παιδιά, σχολεία. Επισκεφτόμαστε σχολεία. Νήπια και προνήπια ακόμη, μόνο δημοτικά. Όλο δημοτικό. Επισκεπτόταν παιδίατρος και οδοντίατρος. Εξετάζονταν όλα τα παιδιά. Ο οδοντίατρος έδινε γευρωτικά σημειώματα για τα που υπάρχουν προβλήματα, για να ενημερωθούν οι γονείς και να πράξουν τα δέοντα. Και ο παιδίατρος εξέταζε τα παιδιά και έδινε μία αναφορά και το πώς είναι η υγεία τους. Να κάνω μία μικρή παρένθεση εδώ, γιατί αναφέρθηκε ο Οδοντιατρικός Σύλλογος. Πρέπει να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Καβάλας, γιατί στην περιφέρειά μας είναι ο μοναδικός που μας επιτρέπει να κάνουμε κάποιες οδοντιατρικές πράξεις σε ένα κινητό οδοντιατρίο, γιατί υπάρχει ένα κινητό οδοντιατρίο το οποίο το έχω, το γιατρό του κόσμου, και πηγαίνω στις διάφορες δομές και μας επιτρέπει να κάνουμε οδοντιατρικές πράξεις, πέρα από τους ελέγχους, και είναι από τους ελάχιστους στην Ελλάδα που επιτρέπουν να κάνουμε κάποιες πράξεις σε παιδιά και σε ενήλικες. Πληροφορία την οποία δεν γνωρίζω. Είναι βασικό και είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί τόσα χρόνια που είμαι ως εθελοντής στους γιατρούς, δεν έχω δει κάποιον άλλον σύλλογο να βοηθάει τόσο πολύ όσο ο δικός μας. Αντίθετα, αντιμετωπίσαμε πάρα πολλά προβλήματα σε άλλους νομούς. Ναι. Τους απειλήσαν ότι αν τολμήσετε να κάνετε, ας πούμε, κάποια οδοντιατρική πράξη, θα σας πάρουμε την άδεια. Φτάσαμε σε σημείο στη Δράμα. Ανταγωνιστικά δηλαδή λειτουργήσαν, έτσι. Δεν ξέρω αν λειτουργήσαν ανταγωνιστικά με ποιο σκεπτικό το λειτουργήσαν, αλλά δεν μας αφήσαν ούτε καν... Και τι πράξη μπορείς να κάνεις σε ένα κινητό οδοντιατρίο. Μπορούμε να κάνουμε πολλά, απλά το θέμα είναι δεν μας άφησαν να κάνουμε ούτε έναν έλεγχο. Δηλαδή, ερχόταν ο κόσμος. Όχι, έλεγχο είχαν επιτρέψει στη Δράμα. Να φανταστείς, ήταν η ιατρική μονάδα. Αν είναι δυνατόν Αθήνα, τώρα τόσο μεγάλες ανάγκες ο κόσμος που έχει. Ιδιαίτερα είπαμε κόσμος ο οποίος δεν έχει εύκολη την πρόσβαση σε ένα ιατρείο. Στο συγκεκριμένο σημείο, στο οποίο δεχθήκαμε πρόσκληση και πήγαμε στην Ένωση Κυριών Δράμας, ήταν όλα τα άτομα άπορα τα οποία επισκέφθηκαν την παιδίατρο για να κάνουν εμβόλια τα παιδιά
και την κινητή μονάδα των γιατρών του κόσμου που ήρθε από Αθήνα για να εξετάσει ο ΕΣΥΦ και ακόμη ένας οδοντίατρος που είχαμε τα λόγια των παιδιών. Να φανταστείς, παραδίπλα από τη μονάδα ήταν σταματημένο όλες τις ώρες που κάναμε που ήταν αυτή η δράση κάποιο αυτοκίνητο οδοντίατρου για να τσεκάρει αν κάνουμε. Εντάξει, δεν είναι δυνατόν. Γι' αυτό οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο σύλλογο του Δευτερικού της Καβάλας. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία τα λέμε. Τέτοιες πράξεις τώρα εντάξει, υπάρχουν, αλλά εσάς αφήνουν εντάξει, λίγο αδιάφορους. Εννοείται. Συνεχίζετε και. Δεν μας αφήνουν να προσφέρουμε όσα πραγματικά θέλουν στους άλλους νομούς ενώ. Μήπως θα πρέπει αυτό να συζητηθεί με κάποιους φορείς οι οποίοι είναι πιο υψηλά και με τα κεντρικά, δεν. Συζητήθηκε με τα κεντρικά στην Αθήνα, το Κεντρικό Γραφείο των Γιατρών του Κόσμου έχει μιλήσει με τα Υπουργεία ή με το Υγείας, με όλα και πάλι δεν μπορούμε να βρούμε άκρη. Φανταστείτε είναι δηλαδή τον εθελοντισμό να τον βάζουν σε καλούπια και να τον παγιδεύουν. Αυτό είναι. Ναι. Είναι απόφαση του συλλόγου που κάθομαι. Είναι απόφαση δική του. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, πήγατε, εξετάσατε ανθρώπους οι οποίοι είχαν ανάγκες μεγάλες. Οι άνθρωποι αυτοί πώς ενημερώνονται και έρχονται και σας βρίσκουν. Δηλαδή, θέλει κάποιος να έρθει γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να σας επισκεφτεί σε ένα ιατρείο, εσάς ή κάποιο συνάδελφο. Μιλάμε τώρα για την οδοντιατρική που δεν είναι μόνο αυτή, γιατί είναι και τα εμβόλια, είναι και εξετάσεις, είναι και άλλα πράγματα, γιατί έχετε πολλούς γιατρούς γύρω σας. Ναι. Πώς ενημερώνετε, βγάζετε ανακοίνωση, είναι ένα μικρό μέρος, δηλαδή αν πάτε στη Χρυσούπολη, σε ένα χωριό και το πείτε, θα το μάθουν εύκολα εκεί. Όταν όμως είναι μεγαλύτερο το μέρος, τώρα αναφερθήκατε στη Δράμα και γι' αυτό ερωτώ. Ανάλογα, ποια περιοχή θα σκεφτούμε. Mm-hmm. Δηλαδή, ήμασταν την Πέμπτη συγκεκριμένα στο Δημοτικό Διαμέρισμα Πηγών, με γιατρούς για εμβολιασμό παιδιών Δραμά. Το και ξέρω, αυτό και αυτό σας ρώτησε για εκείνη την περιοχή. Λοιπόν, από εκεί και μετά, αυτή η δράση γίνεται σε συνεργασία με το κέντρο κοινότητας που υπάρχει στο συγκεκριμένο Δήμο. Mm-hmm. Ενημερώνουν το κέντρο κοινότητας, γιατί για να πάμε στα άλλα οπουδήποτε, δεν μπορούμε να πούμε σήμερα ερχόμαστε και τελείωσε. Mm-hmm. Πρέπει να στείλουμε ενημερωτικό σημείωμα στο Δήμο, και στο κέντρο υγείας, να ενημερώσουμε με τα απαραίτητα έγγραφα την τέταρτη ΥΠΕ, στην οποία ανήκουμε, να πάρουμε άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο Καβάλας για να μπορούμε να κάνουμε αυτές τις δράσεις. Και από εκεί και μετά, το κέντρο κοινότητας με πληθυσμό mm-hmm. Ρωμά είναι υπεύθυνο να επισκεφτεί είτε τις πηγές, είτε το Χρυσοχώρι, είτε τη Νέα Καρδιά, είτε όπου υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, να τους ενημερώσει ότι την τάδε του μηνός, γιατροί του κόσμου, με εμβόλια, θα βρουν στο ιατρικό ιατρείο από την τάδε ώρα μέχρι την τάδε ώρα. Και πραγματικά ο κόσμος έρχεται. Όταν, ας πούμε, θέλουμε να πάμε στο νευροκόπη, mm-hmm. ενημερώνουμε προηγουμένως και παίρνουμε την άδεια και επισκεπτόμαστε είτε το κέντρο υγείας είτε το ΚΑΠΗ του Δήμου. Από εκεί και μετά ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τους κατοίκους. Είτε περνάει με μεγάφωνο και ενημερώνει όλο το χωριό, είτε η κοινωνική λειτουργός αναλαμβάνει, γνωρίζοντας ποια είναι τα άτομα τα οποία έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, ειδικά οικονομική, έτσι. Αυτό είναι το θέμα πλέον. Ενημερώνει, κλείνει ραντεβού στα άτομα τα οποία μπορούν να εξεταστούν από καρδιολόγο, γυναικολόγο, ορθοπαιδικό, οποιαδήποτε ειδικότητα έχουμε μαζί μας. Μας κλείνει ραντεβού, ας πούμε, για 30 άτομα σε κάθε ειδικότητα. 30 άτομα. Σε κάθε ειδικότητα. Σε κάθε ειδικότητα. Ναι. Δηλαδή, πόσα άτομα μπορείτε να δείτε σε μια μέρα. Και είναι... για κάθε ειδικότητα, ο κάθε γιατρός, ας πούμε, από το πρωί που φτάνουμε μέχρι τις 3-4 ώρα, βλέπει, εξετάζει άτομα, 30 άτομα, 30 με 35 μπορεί. Άτομα, ναι. Ανάλογα την ειδικότητα. Όταν είναι θαλμολογική εξέταση, όπως καταλαβαίνεις, καθυστερεί αρκετά. Ναι. Όταν είναι καρδιολογική, επίσης. Τώρα, ο ορθοπαιδικός και τα λοιπά εξετάζουν πολύ γρηγορότερα. Το κεχρόκαμο που πήγαμε τον Ιούνιο, παραδείγματος χάρη, ενημερώσαμε το Δήμο, ενημερώθηκε η κοινωνική λειτουργός, έκλεισε ραντεβού για 25 άτομα στον κάθε γιατρό. Οπότε όταν πήγαμε ήταν όλα έτοιμα. Ναι. Και δεν είναι μόνο αυτό που είπες ότι δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα. Είναι και οι ειδικότητες που δεν υπάρχουν σε μέρη μακρινά. Δηλαδή τώρα αναφερόμαστε σε κάποια μέρη τα οποία δεν είναι μέσα σε πόλεις. Μπορεί να μην υπάρχει στο νευροκόπη, λέω τώρα εγώ, ένας ορθοπαιδικός ή ένας καρδιολόγος ή μια άλλη ειδικότητα. Να στερείται δηλαδή ο τόπος από μια ειδικότητα. Το νευροκόπη, αν και έχει κέντρο υγείας. Το νευροκόπη είναι μεγάλο. Έχει κέντρο υγείας λόγω της απόστασης. Μόνο ορισμένες, δηλαδή παιδίατρο, οδοντίατρο,
γενικό γιατρό. Μάλιστα. Και σε σπάνιες περιπτώσεις πηγαίνουν άλλες ειδικότητες γιατρός. Οπότε όταν εμείς πηγαίνουμε οφθαλμίατρο, καρδιολόγο, ορθοπαιδικό, το έργο, γυναικολόγο, όπως καταλαβαίνεις, μας περιμένουν οι άνθρωποι με ανοιχτές αγκάλες. Πόσο εύκολο είναι, γιατρέ, να εξετάζετε όλα αυτά τα άτομα που ανέφερε η κυρία Γιοβανιού μέσα σε λίγες ώρες? Δεν είναι εύκολο, αλλά πλέον το έχουμε βάλει από μόνοι μας σε τέτοιο πρόγραμμα που το κάνουμε από μόνοι μας. Το κάνουμε μόνοι μας εύκολο. Γιατί ξέρουμε πώς λειτουργεί πλέον η όλη διαδικασία. Ο κόσμος περιμένει έξω. Μπορεί να καθυστερούμε λίγο, αλλά έχει υπομονή γιατί ξέρει ότι έχουμε έρθει για αυτούς και το καταλαβαίνουν. Αλλά είναι... έχουμε το πρόγραμμά μας και τη μέθοδό μας πλέον. Μετά από τόσα χρόνια, όλοι εμείς που είμαστε θελοντές των γιατρών, ξέρουμε να δουλεύουμε, ακόμα και έξω να μας βγάλουν. Ξέρουμε να το λειτουργήσουμε και να το μεθοδεύσουμε και να πάει να προχωρήσει γρήγορα. Μάλιστα. Αρκετές φορές χρειάστηκε να κάνουμε ιατρείο, είτε σε ένα καφενείο, είτε σε εξωτερικούς χώρους, σε ένα τραπέζι επάνω σε ένα κήπο. Δηλαδή, να εμβολιάσουμε παιδιά σε ένα τραπέζι επάνω σε ένα κήπο. Δεν πάει να πει ότι επειδή είμαστε γιατροί του κόσμου, θα πάμε σε κάποια δομή ωραία, περιποιημένη κτλ. Ιατρείο κάνουμε όπου μπορείς να φανταστείς. Σε κάποια στιγμή που επισκεφτήκαμε ένα από τα πιο ορεινά χωριά του νομού Δράμας, για παραβάν, είχαμε τα τραπέζια ενός καφενείου. Για να μπορεί ο καρδιολόγος από την πίσω πλευρά να κάνει τις εξετάσεις που χρειάζεται. Μάλιστα. Να δούμε λίγο τις δράσεις σας για το 23, γιατί ήταν αρκετές και θα είναι κρίμα να μην αναφερθούν, τουλάχιστον οι πιο σημαντικές εξ αυτών. Οι πιο σημαντικές και οι περισσότερες φυσικά είναι με τον Ιωσήφ μας. Οι περισσότερες λοιπόν δράσεις είναι, όπως είπε και ο ίδιος, σε ειδικό. Μάλλον δεν θα ήταν καλύτερα να τα πει ο ίδιος, γιατί βεβαίως, ο ίδιος θα πρέπει να το πείσει. Δεν ήθελα να σας διακόψω. Λοιπόν, για αρχή, ένα κομμάτι των δράσεων του 23 ήταν η ενημέρωση σε δημοτικά σχολεία, στους μαθητές. Οπότε με το που μας έδωσε άδεια το Υπουργείο, ότι μπορούμε να μπούμε μέσα σχολεία, ξεκινήσαμε σιγά σιγά και πηγαίναμε να ενημερώσουμε τους μαθητές, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί βλέπουμε και τα παιδιά του δημοτικού ή του γυμνασίων λυκείων, έχουν το ενδιαφέρον να μάθουν, ρωτάνε, ακόμα και τα πολύ μικρά, τα παιδιά πρώτης δημοτικού Δευτέρας, ρωτάνε, έχουν την περιέργεια να μάθουν κάποια πράγματα. Έχουν απορίες. Ναι. Και απορίες στοχευμένες. Δεν είναι απλά μία απορία γιατί βουρτσίζουμε τα δόντια ή αν θα φάμε γλυκά ή όχι. Είναι, ορισμένες απορίες είναι στοχευμένες. Που σημαίνει ότι επειδή το θέμα των δοντιών το κάνουν από τον νηπιαγωγείο... Είναι και πιο έξυπνο τώρα, ενημερώνονται και πολύ. Εντάξει, ναι. Είναι... Και από το σπίτι επίσης. Είναι αλλιώς. Όντως. Ναι. Μία δράση ήταν αυτή στα σχολεία που ήταν... Για μένα πολύ ωραία, πολύ βασική. Mm-hmm. Επίσης είναι στις δομές ΑΜΕΑ και με την Εβδομάδα Υγείας επισκεφτήκαμε και το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων στην Ελευθερούπολη. Και εκεί μπορέσαμε να κάνουμε και κάποιες πράξεις, κάποιους καθαρισμούς, δύο μικροσφραγίσματα. Mm. Τα κάνουμε. Έχουμε κινητή μονάδα. Εκεί κάποια στιγμή πηγαίναμε και κάθε Τετάρτη που δεν δουλεύα τα πρωινά. Και είχαμε βάλει ένα πρόγραμμα με τα παιδιά εκεί. Οπότε υπάρχει και η επαφή χρόνια και υπάρχει και η εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη διαφορετικό όταν ξέρεις κάποιον και όταν έχεις μιλήσει μαζί του. Μία παρέμβαση. Ήρθε πατέρας, γιατί πηγαίνω όπως είπε ο Ιωσήφ κάθε Τετάρτη. Ήρθε πατέρας, ο οποίος δεν ήξερε τι να μας πει ο άνθρωπος. Είχε γυρίσει 5 οδοντίατρους. Δεν δέχθηκε το παιδί του σε κανέναν. Πονούσε, έκλαιγε από τον πόνο. Δεν δέχθηκε να παρέμβει κανένας να το σφραγίσει το δόντι, να το πονευρώσει. Και δέχθηκε μόνο στον Ιωσήφ. Και ο άνθρωπος ήρθε και έλεγε: τι θέλετε, τι να σας κάνω, τι να πω, πώς να σας ευχαριστήσω. Είναι τέτοια η επαφή που έχει με τα παιδιά. Ναι. Τα συγκεκριμένα. Γιατί είμαστε στο ειδικό γυμνάσιο Λύκειο, στο ειδικό δημοτικό, στο ΕΚ, στην Καρβάλη. Οπότε όλα αυτά τα χρόνια έχουμε αποκτήσει μια εμπειρία με τα παιδιά. Μας θεωρούν δικούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, αν έρθεις και δεις την ώρα που φτάνουμε, να τρέχουν όλα να μας αγκαλιάσουν. Είναι φοβερά συγκινητικό. Φοβερά συγκινητικό.
Και γεμίζεται. Γεμίζουμε, γεμίζουμε ενέργεια, γεμίζουμε αγάπη, γεμίζουμε για να έχουμε κουράγιο να συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε. Αυτές οι αγκαλιές αυτών των παιδιών, αυτή η αγάπη, το να τον βλέπουν και να τον χαϊδεύουν, Ιωσήφ μου, Σύφη μου κτλ. Αυτή είναι η ανταμοιβή μας. Και γι' αυτό κάνουμε τον εθελοντισμό μας. Αυτό είναι αυτό που λαμβάνουμε. Ξέρετε, το είναι αυτό που λαμβάνουμε. Το λαμβάνει, το δίνει. Ναι. Ναι, μεν δίνουμε, γεμίζεις. Αλλά ουσιαστικά δίνουμε και αυτό που παίρνουμε μας γεμίζει πολύ περισσότερο από αυτό που δίνουμε. Ναι. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια η επαφή με τα παιδιά, είτε είναι ενήλικες, είτε είναι μικρά παιδιά, είναι απίστευτη. Και η αγάπη που σου δίνουν είναι τρομερή. Ναι. Η πιο ατόφια, η πιο αγνή, η πιο άδολη αγάπη. Οι δραστηριότητες λοιπόν αφορούσαν την οδοντιατρική μέρημνα, διατηρητική πρόληψη, ναι, αλλά και θεραπεία κυρίως, σε κάποιες εκ των περιπτώσεων. Γιατί επισκέφθηκαν και το κέντρο, το ΚΔΑΠ πρόσβαση, την παλιά Αγία Μαρίνα. Mm-hmm. Ναι. Και εκεί μεγάλη ανάγκη. Ναι. Μοιράζοντας πάλι και ίδια ατομικής υγιεινής. Πήγαμε σε δημοτικά σχολεία, εκτός από τις δομές αυτές, πήγαμε και σε δημοτικά σχολεία, όπου εκεί έγινε ενημέρωση με τα παιδιά και μοιράστηκαν ίδια ατομικής υγιεινής. Στη δομή προσφύγων πήγαμε επίσης. Πάλι κάναμε ενημέρωση και για την πρόληψη. Ναι. Και εκεί πηγαίνετε, αν και γι' αυτό τα ακούτε κιόλας. Έτσι δεν είναι. Έχουμε μάθει. Ναι, ναι. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Με έχουν ειδοποιήσει, είδατε που γύρισα προς τα κήδη, ότι θα διακόψουμε για πάρα πολύ λίγο και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή. Και θα πούμε ότι αυτό που είπα και στην αρχή, ότι κάθε άνθρωπος δικαιούται να έχει βοήθεια ανθρωπιστική. Κάθε άνθρωπος. Από όπου και αν έρχεται, όποιος και αν είναι, ό,τι και αν είναι. Λέμε. Δεν μπορούμε να το δούμε, αλλά υπάρχουν θεωρίες και πιστεύω τα οποία έχουν γαλουχηθεί σε κάποιους που αντιδρούν σε αυτό. Όμως η ζωή δείχνει ότι ποτέ μην αντιδράς σε οτιδήποτε, γιατί και εσύ δεν ξέρεις πώς θα βρεθείς κάποια στιγμή στη ζωή σου. Πιστεύουμε ότι η πρόσβαση στην υγεία είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο. Ναι, σωστά. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και συνεχίζουμε εδώ με το έργο των γιατρών του κόσμου. Να πούμε βέβαια ότι θα κόψετε και την πίτα σας κάποια στιγμή. Ναι, προς το τέλος του μήνα. Ωραία. Και αν θέλει κάποιος να βρει, θα μιλήσουμε για τον εθελοντισμό, θα μιλήσουμε για τη στήριξη που έχετε από τους ανθρώπους εδώ, θα μιλήσουμε για το πώς οργανώνεστε. Ξέρω ότι πάρα πολλές γυναίκες προσφέρουν εθελοντισμό σε εσάς. Θα πούμε γιατί γίνεται αυτό και πώς αυτό εξαργυρώνεται μέσα από το δικό σας έργο. Πάμε διαφημίσεις. Λοιπόν, καθ' όλη τη διάρκεια του διαφημιστικού διαλύματος, μιλώντας εγώ εδώ, έχω μάθει ένα σωρό πράγματα τα οποία αφορούν τους γιατρούς του κόσμου, τον εθελοντισμό τους και το τι παρέχουν στην κοινωνία και την τοπική, αλλά και ευρύτερα. Έμαθα για εμβόλια τα οποία χορηγούνται δωρεάν, χωρίς να γίνονται μόνο από τους γιατρούς. Έμαθα για φάρμακα, για τις δραστηριότητες σε μακρινά μέρη, αλλά και πιο κοντινά, όπως το Γιακρόκαμπο και άλλα, για την Εβδομάδα Υγείας, η οποία είναι κάθε χρόνο και θα μας μιλήσει για αυτή ο κύριος Κουγιουμτζόγλου. Βέβαια, θα αναφερθούμε και στη βράβευση, αλλά και στους χορηγούς. Έχουμε να πούμε αρκετά, οπότε σας δίνω τον λόγο άμεσα. Να ξεκινήσουμε με τις δράσεις μας. Όπως είπες και εσύ προηγουμένως, επισκεφθήκαμε τον Ιούνιο με ορθοπαιδικό και καρδιολόγο το δημοτικό διαμέρισμα και Γρόκομπο. Αυτή τη φορά εξετάστηκαν ενήλικες. Συνηθίσουμε κάθε χρόνο να επισκεπτόμαστε το δημοτικό διαμέρισμα πηγών και το δημοτικό διαμέρισμα χρυσοχωρίου, όπου εκεί με γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, σε συνεργασία πάντα με το κέντρο κοινότητας, θα πρέπει να πούμε. Και πάντα με την έγκριση του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας. Και θα πρέπει να ευχαριστούμε και τον Ιατρικό Σύλλογο, γιατί όλα αυτά τα χρόνια είναι στο πλευρό μας, μας στηρίζει και σε κάποιες περιπτώσεις που χρειαζόμαστε γιατρούς, οι οποίοι δεν είναι ενταγμένοι στην οργάνωση των γιατρών του κόσμου, είναι πάντα στο πλευρό μας, ό,τι ζητήσουμε και ό,τι χρειαστεί.
Ένα μεγάλο λοιπόν ευχαριστώ και στον Ιατρικό Σύλλογο Καβάλας. Όπως είπαμε, πηγαίνουμε εκεί και εμβολιάζουμε τα παιδιά. Χορηγούμε τα εμβόλια δωρεάν από το γραφείο για παιδιά τα οποία δεν έχουν άμκα. Αυτά τα παιδιά είτε εμβολιάζονται από ιδιώτες γιατρούς, είτε στον Δήμο Καβάλας, είτε στον Δήμο Παγκαίου, είτε στον Δήμο Νέσου, σε ιδιώτες γιατρούς. Ως συνήθως, σε κάποιες περιπτώσεις, ήδη γιατροί, οι παιδίατροι μας παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε ότι έχουμε ανάγκη για τόσα παιδιά, αυτά τα εμβόλια κτλ. Οπότε εμείς φροντίζουμε, έρχονται οι γονείς, κάνουμε ένα ιστορικό και χορηγούμε δωρεάν αυτά τα εμβόλια. Δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής υπάρχουν άτομα τα οποία αναγνωρίζουν το έργο το οποίο προσφέρουμε όλα αυτά τα χρόνια και μας στηρίζουν. Ναι, γιατί αυτό χρειάζεται και μια οικονομική υποστήριξη. Δεν μπορεί. Από πού να τα βρείτε εσείς τα χρήματα, σας τα δίνουν κάποιοι άλλοι για Τη συνδρομή την οποία πληρώνουμε σαν μέλη, καλύπτουμε και κάποιες ανάγκες για την ύπαρξη του γραφείου και κάποιες ανάγκες από εμβόλια κτλ. Αλλά είναι τόσο πολλά τα εμβόλια και αυτά τα χρήματα δεν υπάρχουν. Εάν δεν είχαμε κάποιους χορηγούς, κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ήταν στο πλευρό μας και μας στήριζαν, δεν θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε. Τις πόρτες ποιος τις χτυπάει σε αυτούς τους ανθρώπους? Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια. Δεν χρειάζεται κάποιες φορές να χτυπήσουμε πόρτα. Δηλαδή παίρνουν τηλέφωνο και λένε. Ένα παράδειγμα. Πριν από μερικούς μήνες, η κυρία Στέλλα Ρόκου, που έχει δυσκολή κεραμικής γεία, έκανε μία έκθεση στον δημιουργικό χώρο Νεκούμπη και τα έσοδα από την έκθεση αυτή και τις πωλήσεις τα διέθεσε στους γιατρούς του κόσμου για τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας. Ήταν κάτι το οποίο μας εξέπληξε. Γιατί, ας πούμε, από πού είναι της πήρε η κυρία Ρόκο τηλέφωνο και ήρθε σε επικοινωνία μαζί μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ευαισθησία που έδειξε. Κάτι τέτοιες πράξεις ανθρωπιάς μας βοηθούν και εμάς να πάρουμε κουράγιο και να συνεχίσουμε το έργο μας. Έχουμε πάντα δίπλα μας στο επιμελητήριο Καβάλας κάποιους ομίλους, οι οποίοι κατά καιρούς, ο Ροταριανός, ο Όμιλος Σύντουργολη, κατά καιρούς μας βοηθούν αγοράζοντας εμβόλια. Συνεργάζεστε και με άλλους συλλόγους, δηλαδή. Ας πούμε, με το Σύλλογο Πνοή. Είμαστε σε άμεση επικοινωνία όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με κάποια παιδιά τα οποία είναι μέλη του Συλλόγου κτλ. Το διάστημα του COVID βρεθήκαμε κοντά τους με μάσκες, με αντισηπτικά για να μοιράσουν στα άτομα τα οποία έχουν στην προστασία, στην προστασία τους, ακριβώς όπως το είπε Στέλλα. Βρισκόμαστε κοντά τους και σε όποιον άλλο σύλλογο νομίζω ότι μπορεί να του εξυπηρετηθεί. Δεν λέμε σε κανέναν όχι, βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό όλων, γιατί αυτό είναι και το πιστεύω μας, όπου υπάρχουν άνθρωποι. Και το βασικό είναι ότι όλοι αυτοί οι σύλλογοι που μας βοηθάνε, είτε σύλλογοι, είτε μεμονωμένοι επιχειρηματίες, άνθρωποι, καλλιτέχνες, άνθρωποι της τέχνης, επειδή έχουν δει τόσα χρόνια το δείγμα μας, το τι κάνουμε στον νομό και πώς λειτουργούμε γενικά στην περιφέρεια, είναι αυτό πλέον, αρχίζουν και μας βρίσκουν. Mm-hmm. Δεν είναι ανάγκη μόνο να χτυπήσουμε εμείς μια πόρτα. Έχετε κτίσει θεμέλια. Ναι, ή τουλάχιστον μας σκέφτονται, κάνουν μια εκδήλωση και μας σκέφτονται είτε μας καλούν είτε μας δίνουν ένα μέρος των εσόδων της εκδήλωσης. Δηλαδή υπάρχει μια βάση και μας εμπιστεύονται ότι όντως τα χρήματά τους θα αξιοποιηθούν σωστά. Η στέγη φίλων γραμμάτων και τεχνών. Mm-hmm. Κάθε Σεπτέμβριο, στο τέλος της περίοδου, προβάλλει μια ταινία της οποίας τα έσοδα δίνονται στους γιατρούς του κόσμου αποκλειστικά για αγορά εμβολίων. Φέτος... Είναι και αυτή τώρα, αυτό το καιρό, σε... ναι, αυτά είναι δικά τους φουρτούνα, εσωτερικά προβλήματα. Ελπίζω και εύχομαι να βρεθούν να λυθούν αυτά και να είμαστε κοντά τους. Φέτος μας επισκέφτηκαν και άλλα άτομα τα οποία κάνουν δωρεάν. Ο κ. Μαμισαντέλης και η κυρία Καβρακίδου. Ήταν για πρώτη φορά. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκονται στο πλευρό μας. Και όπως είπες προηγουμένως για τις βραβεύσεις, Στέλλα, χαιρόμαστε φάνταστα που η προσπάθεια αυτή όλων αυτών των ετών αναγνωρίζεται. Την ημέρα της γυναίκας, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, φυσικά στο πρόσωπό μου σαν γυναίκα, βράβησε τους γιατρούς του κόσμου. Και σαν υπεύθυνη, εντάξει. Ναι. Δεν είναι το βραβείο δικό μου, το βραβείο είναι των γιατρών του κόσμου. Εντάξει. Ναι, καταλαβαίνω. Απλώς εγώ σαν γυναίκα παρέλαβα το βραβείο αυτό εκπροσωπώντας όλες αυτές τις γυναίκες που δεν μπορούν να μιλήσουν
Για αυτές όλες, εγώ είμαι η φωνή τους. Λοιπόν, η φωνή αυτών των γυναικών βραβεύτηκε, όχι εγώ προσωπικά. Δεχθήκαμε μία βράβευση λίγο παλιότερα από το Κεθάκι Βοτός για αυτά που προσφέραμε όλα αυτά τα χρόνια στα παιδιά σε απεξάρτηση. Και πριν από μερικώς, πριν από ένα μήνα περίπου, ο κ. Παπαδόπουλος, ο υπεύθυνος του τόπου της ζωής μας, μας βράβευσε και αυτός για την προσπάθεια και την προσφορά μας όλα αυτά τα χρόνια στην κοινωνία της Καβάλας. Ναι. Σημαντικά είναι και αυτά. Είναι μια αναγνώριση, βρε παιδί μου, και όπως και να το κάνεις, τη χρειάζεσαι κι αυτή. Τη θέλεις κι αυτή. Επιτελείς ένα έργο, αλλά θες και αυτό το έργο. Δεν το θάβεις. Προσπαθείς να το αναδείξεις. Κιόλας, όταν το αναδεικνύεις, γίνεται έλκη και άλλους ανθρώπους να το στηρίξουν. Και εδώ θέλω να πω, οι εθελοντές που είναι δίπλα σας, οι οποίοι προέρχονται από όλους τους χώρους, και τους επιστημονικούς, αλλά και τους όχι επιστημονικούς. Είναι κυρίως άνθρωποι που είναι ευαίσθητοι, είναι το πρώτο. Όμως έχουν ακούσει, έχουν ζήσει, θέλουν να μπουν σε αυτό που κάνετε εσείς για κάποιους δικούς τους λόγους. Πώς βιώνει ο καθένας τον εθελοντισμό και πώς γίνονται πια εθελοντές στους γιατρούς του κόσμου? Το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι τα νεαρά άτομα γιατροί που μας παίρνουν τηλέφωνο, θέλουν να συμμετέχουν σε αποστολές, να εγγραφούν, δείχνουν αρκετό ενδιαφέρον το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οι εθελόντριές μας οι παλιές, οι οποίες είναι αρκετά χρόνια στην οργάνωση, ξεκινήσαν κάποιες από αυτές γνωρίζοντας τη δράση την παγκόσμια. Από εκεί και μετά όμως, οι υπόλοιποι, βλέποντας το τι προσφέρουμε στην κοινωνία της Καβάλας και όχι μόνο, θέλαν και αυτές να ενταχθούν στην οργάνωση και να προσφέρουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία πηγαίνουν καθημερινά στο γραφείο και υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία συμμετέχουν σε αποστολές, συμμετέχουν στα περίπτερα, συμμετέχουν σε ό,τι άλλες δράσεις κάνουμε. Όλοι εθελοντικά, το έχουμε πει αυτό πάρα πολλές φορές. Το γραφείο της Καβάλας είναι το μόνο το οποίο όλα τα χρόνια λειτουργεί εθελοντικά. Θεσσαλονίκη και Αθήνα υπάρχουν μισθωτοί υπάλληλοι, γιατί ήταν αδύνατο να λειτουργήσει μόνο με εθελοντισμό. Γιατί είναι ίσως περισσότερο χρόνο. Απλώς η Καβάλα και μεγαλύτερες ανάγκες. Τεράστιες τώρα σε εκατομμύρια πληθυσμού είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα και κάποιοι άνθρωποι θα πρέπει να μην ποτέ, γιατί πώς θα ζήσουν αλλιώς αν όλη μέρα είναι εκεί. Δεν γίνεται. Εκτός αν είναι συνταξιούχοι πια, αλλά ίσως δεν είναι τόσο δραστήριοι σε αυτή τη φάση της ζωής τους, λέω τώρα, αν και υπάρχουν πολλοί που είναι και προσφέρουν. Έτσι λοιπόν λειτουργείται στην Καβάλα. Εκτός από την εβδομάδα υγείας, η οποία είναι κάθε χρόνο και ξέρετε ότι υπάρχει ανάγκη αυτή την εβδομάδα να προσφέρετε. Ναι, 4 μέρες την εβδομάδα θα προσφέρουμε από όπου μας καθορίσει η περιφέρεια, Ανατολικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, και όπου μας υποδείξει ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας. Σε συνεργασία πάντα μαζί του, καθορίζει ένα πρόγραμμα με ό,τι δικό της θέλει και μας πούμε θα πάμε, επισκεπτόμαστε και τους 4 Δήμους του νόμου Καβάλα. Και τη Θάσο. 4 Δήμους. Σωστά τα. Οπότε είναι σε συνεργασία μαζί τους. Υπάρχει μία άριστη σχέση όλα τα χρόνια της ύπαρξης των γιατρών του κόσμου με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Και σε πολλές περιπτώσεις η περιφέρεια χωρίσε αρκετά εμβόλια τα οποία κάναμε είτε στο Δήμο Ξάνθης, είτε στο Δήμο, στο νομό, συγγνώμη, Ξάνθης, είτε στο νομό Κομωτινής. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι στο πλευρό μας, που αναγνωρίζουν το έργο μας. Και ελπίζουμε τώρα με τον κύριο Μαρκόπουλο να το ευχηθούμε για καλή θητεία, καλή και δημική θητεία. Αν και έχει τόσο δίμη καταγραφής ο κύριος Μαρκόπουλος. Συνεργαστήκαμε άψογα και με το προσφυγικό και όλα τα χρόνια που ήταν σαν αντιπεριφερειάρχης στην Καβάλα ήταν άψογη συνεργασία και πιστεύω ότι θα συνεχιστεί και τώρα. Αν προκύψουν άλλες ανάγκες, προκύπτουν από το παγκόσμιο γίγνεσθε ή είναι κάτι που, δηλαδή τώρα στη Γάζα, στην Ουκρανία και σε άλλα μέρη. Και εκεί στέλνετε βοήθεια. Στην Ουκρανία εξακολουθούν και υπάρχουν οι γιατροί του κόσμου από την αρχή. Εξακολουθούν και υπάρχουν. Λέω οι ανάγκες πως προκύπτουν για κάποιους λόγους, αλλά όταν είναι κάπου εδώ περιορισμένα, εσείς
ταξινομείτε τα προβλήματα και λέτε ότι μπορώ εκεί να δώσω βαρύτητα και προτεραιότητα, οπότε να πάμε, ας πούμε. Αυτό είναι καθαρά διοργάνωση και αποφάσεις Αθήνας. Μάλιστα. Όπως πει, καλά ξέρουμε, η Καβάλα δεν έχει προεδρείο. Προεδρείο έχει μόνο η Αθήνα, ούτε η Θεσσαλονίκη και από εκεί και μετά. Για να πάνε γιατί του κόσμου Ελλάδας, σε οποιοδήποτε μέρος του εξωτερικού. Ή και βοήθεια να πάει. Έρχεται, γίνεται μία συνέλευση, γιατί είναι μία παγκόσμια οργάνωση. Ναι, ναι. Και τα κεντρικά είναι στη Γαλλία. Λοιπόν, γίνεται μία συνέλευση μεταξύ των παραρτημάτων σε όλες τις χώρες και από εκεί μετά αποφασίζεται ποια ομάδα, ποια χώρα θα σταθεί στο πλευρό αυτών των ανθρώπων και θα βοηθήσουν. Στην Ουκρανία πήγαν γιατροί του κόσμου Ελλάδος. Τώρα στη Γάζα υπάρχουν πάλι γιατροί του κόσμου από τη Γαλλία, παραδείγματος χάρη, αλλά πήγαμε κι εμείς διότι η κατάσταση εκεί πλέον είναι τραγική. Όταν ήταν ο σεισμός στην Τουρκία, υπήρχαν οι γιατροί του κόσμου Τουρκίας, αλλά δεν υπαρκούσαν αυτά τα οποία είχαν για να εξυπηρετήσουν τους τόσους ανθρώπους που βρεθήκαν ξαφνικά στον δρόμο. Οπότε και εμείς, σαν γιατροί του κόσμου Ελλάδας. Και τραυματισμένοι, δεν είναι μόνο ότι βρίσκεσαι στον δρόμο. Όταν βρίσκεσαι χωρίς τις δυνάμεις σου, χωρίς να είσαι ακέραιος σωματικά. Είναι. Πήγαμε και εμείς, σαν γιατροί του κόσμου Ελλάδας, και βοηθήσαμε. Βρεθήκαμε στο πλευρό τους. Και σε τέτοιες περιπτώσεις στείνονται και κινητά ιατρία, χτίζονται δηλαδή δομές για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν και τον κόσμο. Γιατί τα νοσοκομεία δεν επαρκούν για να καλύψουν τόσες χιλιάδες κόσμο. Τώρα, ας πούμε, στη Γάζα. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι είναι εξοπλισμένο, ένα εξοπλισμένο ιατρείο, το οποίο θα κάνει ιατρείο όχι σε νοσοκομείο. Γιατί τα νοσοκομεία ήταν σκαμμένα, ψάχναν για σύραγγες και τα λοιπά. Οπότε καταλαβαίνεις καταστάσεις. Ναι, ήταν πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση εκεί και όλοι ευχόμαστε να λυθεί αυτό το δράμα. Να τελειώσει. Ας ευχηθούμε. Αλλά δύσκολα, όταν ανοίγει μια πληγή. Να επικρατήσει ειρήνη. Η πολιτική και τα συμφέροντα δύσκολα την κλείνουν. Ας είμαστε καλά κι εμείς εδώ και να ευχηθούμε και ο χρόνος ο καινούργιος να μην έχει διάφορα άσχημα σαν αυτά. Κύριε Κουκιμτζόγλου, πείτε μου λίγο για σας, έτσι, σε ένα πιο ευχάριστο κλίμα. Η δική σας ειδικότητα, εντάξει, είναι λίγο ίσως πιο εύκολα προσβάσιμη και πιο ανακουφιστική και χαλαρή από τις ειδικότητες των άλλων γιατρών. Δηλαδή, ένας καρδιολόγος με ένα έμφραγμα, ένας ορθοπαιδικός με ένα βαρύ περιστατικό, είναι αλλιώς. Εσείς έρχεστε υποστηρικτικά πολλές φορές όταν είναι και προληπτική και ιατρική, αλλά και η θεραπεία είναι πιο εύκολη, πιο προσβάσιμη. Έχουμε το κομμάτι της πρόληψης που ενημερώνουμε τον κόσμο τι πρέπει να κάνει όλο από την αρχή, με το είδος οδοντόβουτσας, πόσο χρόνο να βουτσίζει, τι να κάνει, πώς να το κάνει, λίγο θέμα διατροφής, λίγο θέμα χρόνων. Και επίσης μετά, όποτε όπου χρειαστεί και μπορούμε, κάνουμε και κάποιες μικροπαρεμβάσεις. Δεν κάνουμε κάτι μεγάλο και δύσκολο, δεν θα κάνουμε κάποιους καθαρισμούς, κάποια μικροσφραγίσματα για να ανακουφίσουμε τον ασθενή μας. Mm-hmm. Το οποίο αυτό γίνεται, όπως ας πούμε στο Ίδρυμα των Χρόνιων Παθήσεων στην Ελευθερούπολη, σε ένα δωμάτιο έχουμε την κινητή μας μονάδα και μπορούμε να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις εκεί. Επίσης, γι' αυτό λέω, η κινητή μονάδα πάει παντού και σε δομές και σε άλλες δομές αμαία, στα γυμνάσια ηλικία τα ειδικά, και σε δομές προσφύγων που έχουμε πάει. Είναι όλα κάθε αυτά πότε κινητά. Γίνεται αυτό, πώς προκαθορίζεται ο χρόνος. Αυτό συνήθως γίνεται, είτε μας καλούνε, είτε παίρνουμε εμείς τηλέφωνο και του λέμε, παιδιά, άμα μπορούμε να έρθουμε τις τάδες μέρες, αν παρουσιαστεί ανάγκη. Συνήθως τις Τετάρτες το πρωί που δεν δουλεύω, η Άννα ξέρει, οπότε μου λέει, την τάδε μέρα θα πάμε εκεί, θα κάνουμε αυτό. Είστε παράδειγμα προς μίμηση, γιατί δεν το κάνουν πολύ αυτό και είναι και χρόνος που είναι γόνιμος χρόνος και για τα ιατρία για κάποιους άλλους ή για προσωπική ζωή και τα λοιπά. Συγχαρητήρια από μένα που ασχολείστε τόσο ενεργά. Αλλά είναι σε το τέτοιο βαθμό. Πέρα και την ανταπόδοση που έχουμε από τα παιδιά, είναι και ότι περνάμε και εμείς καλά. Ναι. Αυτό λέω πάντα, ότι αν δεν περνούσαμε καλά, δεν θα το κάναμε. Δηλαδή, όπου πάμε, σε όποιες αποστολές και να πάμε, όσο δύσκολες και να είναι, όσο μακριά και να είναι, πάντα ξέρουμε ότι η ομάδα είναι πάντα δεμένη και περνάει καλά.
Όταν η δουλειά είναι δουλειά, αλλά και μετά όταν θα βρεθούμε στο διάλειμμα να πιούμε ένα καφέ ή να φάμε, θα περάσουμε καλά. Οπότε όλο αυτό έρχεται και δένει. Έχετε κοινά σημεία αναφοράς. Είναι και πολύ ωραία η ανταπόκριση. Ναι. Ο τρόπος που μας υποδέχονται. Πάντα. Πάντα. Τις περισσότερες φορές. Αυτό είναι που σε γεμίζει και όλες. Παλιά, τα προηγούμενα χρόνια, είχαμε τη δυνατότητα, επισκεπτόμενοι τα σχολεία και κάνοντας έλεγχο στα παιδιά, μας ενημέρωνε οι διευθυντές ποια παιδιά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ούτε στο νοσοκομείο να πάνε. Οπότε αυτά τα παιδιά κατά τη διάρκεια του μαθήματος με έναν ειδικό τρόπο τα έβγαζε από την αίθουσα, οπότε μπορούσε η ΟΣΥ και έκανε τις παρεμβάσεις. Βασικό. Πολύ βασικό. Πολύ βασικό. Πώς το βλέπετε το 24 να εξελίσσεται και τι περιμένετε, τι προσδοκάτε? Εγώ θα πω ειρήνη. Ειρήνη σε όλο τον πλανήτη, υγεία σε όλο τον κόσμο και μακάρι αυτή η χρονιά να μην είναι τόσο, τόσο δύσκολη όσο η προηγούμενη. Η προηγούμενη στην κυριολεξία μας γονάτισε. Όλους, όλους. Πάρα πολλά προβλήματα. Και η προηγούμενη και λοιπόν, πιο προηγούμενη με τον κορονοϊό που δεν μπορέσατε να... Ελπίδα, αλληλεγγύη και προσωπική ευτυχία στον καθένα από εμάς. Πολύ ωραία. Να ευχηθείτε κι εσείς ειρήνη, τα πάντα. Η ειρήνη και η υγεία. Αυτό είναι το βασικό. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται και γίνονται. Για να μπορούμε να... Να τα απεξέλθουμε. Ναι. Και να είμαστε σε ένα κλίμα προσφοράς και εθελοντισμού. Αν είμαστε καλά και αν μπορείς να προσφέρεις, να είναι έτσι συνθήκες φτιαγμένες, που να μπορείς. Γιατί και να είσαι καλά, αν είσαι και στη Γάζα, δεν μπορείς να προσφέρεις σε αυτή τη φάση που βιώνουν. Λέμε να είμαστε σε μια χώρα που έχει ασφάλεια, που έχει ειρήνη και να υπάρχουν και άνθρωποι φυσικά που επενδύουν στον εθελοντισμό και σε διάφορους συλλόγους και οργανώσεις. Εμείς θα πούμε ένα μπράβο στους γιατρούς του κόσμου, θα πούμε μπράβο στην Άννα, η οποία έχει δείξει τα δείγματα όλα αυτά τα χρόνια για τους γιατρούς του κόσμου. Εύχομαι, κύριε Κουγιουντζόγλου, να συνεχίσετε και εσείς το έργο σας. Να είστε καλά, και να είμαστε εδώ και να τα λέμε. Και να λέμε και ευχάριστα πράγματα μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Και εμείς θα πούμε να με βγάλω ευχαριστώ που πάντα μας έχεις στο μυαλό σου, πάντα προβάλλεις το έργο μας για να μπορεί και ο κόσμος να ενημερώνεται. Και θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές, γιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικούς που όλα αυτά τα χρόνια προσφέρουν στους γιατρούς του κόσμου. Και χορηγούς. Και χορηγούς οπωσδήποτε, το είπα πριν. Απλώς ανέφερα προηγουμένως. Να είστε καλά, εύχομαι και να συνεχίσουμε να τα λέμε. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ, αγαπητοί τηλεθεατές.